Λοιπόν, πάμε και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να πούμε το καλό μεσημέρι στον κύριο Χρήστο Σπύρτζη. Γεια σας, κύριε Σπύρτζη, γεια σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους Ευρωπαίους σας. Πώς είστε? Γεια χαρά. Θα φύγετε καθόλου ή εδώ στο κλεινό νάστι εσείς? Εδώ. Εδώ, λοιπόν. Ερώτηση τώρα. Επειδή ακούμε ένα πινκ-πονκ, θα πω εγώ ότι δεν συνηθίζεται πολύ συχνά, αλλά επειδή σε υποθέσεις που μας πονάνε και έχουν σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, όπως το Μάτι, όπως τα Τέμπη, δικαιολογείται κάπως, θα έλεγα, ο τόσο έντονος σχολιασμός από την πλευρά ακόμα και των πολιτικών αρχηγών της απόφασης για το Μάτι και των ποινών που επιβλήθησαν. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, πού είναι το ψέμα ότι οι δικαστές δίκασαν με βάση τον ποινικό κώδικα του 2019, που ήταν και το πιο επίκαιστερος νόμος και ο οποίος είχε δημιουργηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ στο παραπέντε τότε των εθνικών εκλογών? Πού είναι το ψέμα σε όλο αυτό? Για κάθε... να μην πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση, αλλά για κάθε προσδοκία που έχει καλλιεργήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, μιλάω για πριν το 19, που η εκμετάλλευση των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο Μάτι ήταν κάτι που ξεφεύγει από τα όρια που πρέπει να έχουν και οι πολιτικοί αρχηγοί και η πολιτική γενικότερα, δεν μπορεί να φταίει ο νόμος του 19. Εδώ, που λέει ψέματα, δηλαδή, να μην κρατάει και διάφορα προσωπάκες, λέει ψέματα στο ότι δυστυχώς, ενώ τρεις φορές ζητήθηκε η αναβάθμιση των κατηγοριών από πλημέλημα σε κακούργημα, δεν έγινε αποδεκτό. Άρα, αυτό το γεγονός δεν έχει να κάνει με το, αν ήταν με τον παλιό ποινικό κώδικα δεν έχει αλλάξει η παράμετρος αυτή από πλημέλημα σε κακούργημα? Γι' αυτό σας το ρωτώ. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γι' αυτό και υπήρχε τρεις φορές δικαιολογημένη εισήγηση για την αναβάθμιση των δικαστηρίων που θα γίνουν. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με τον νέο ή τον παλιό ποινικό κώδικα. Και για να σας θυμίσω, κύριε Φουσκεύη, με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα, πριν αλλάξει δηλαδή ο ποινικός κώδικας με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από αυτό, είχε γίνει αντίστοιχα η δίκη για τους υπαίτιους στην αντίστοιχη τραγωδία, ποινική τραγωδία, στην Ηλία. Μάλιστα. Θυμάστε να έχει πάει κανείς φυλακή? Όχι. Το θέμα, ναι. Επομένως, από αυτό και μόνο αναδεικνύεται πόσα ψέματα και με τι ευκολία χρησιμοποιεί τα ψέματα η προπαγανδιστική τακτική και λογική της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς. Να σας πω κάτι όμως. Η Νέα Δημοκρατία έχει κριθεί και για τα πρόσωπα τα οποία αξιοποιήθηκαν, που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κομμάτι, αν όχι απόλυτα της διαχείρισης, στο κομμάτι της ηγεσίας και του πυροσβεστικού σώματος εκείνη την περίοδο και όλα αυτά. Έχει κριθεί. Εδώ ωστόσο. Έχει κριθεί. Έχουμε κάνει και εμείς κριτική για την επιλογή των προσώπων αυτών σε θέσεις κλειδιά στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Όταν λέω έχει κριθεί, εννοώ έχει ασκηθεί κριτική από εμάς και από τους δημοσιογράφους και από τα πολιτικά κόμματα και από όλους. Ερώτηση όμως, εδώ έχουμε τον κύριο Κοντονή. Έχουμε τον κύριο Κοντονή, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος ανοίγει την συζήτηση με τον τρόπο αυτό με τον οποίο σας τοποθέτησα και εγώ τώρα. Ναι, ο κύριος Κοντονής μπορεί να ανοίγει και καλά κάνει, γιατί είναι και νομικός, είναι και δικηγόρος, ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης. Τα θέματα του ποινικού κώδικα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση χρειάζεται για τα ζητήματα του ποινικού κώδικα. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και κύριε Φουσκίδη, για το Μάτι, επειδή εγώ ήμουνα καθημερινά μετά την καταστροφή με τους συμπολίτες μας εκεί, που έχασαν τους ανθρώπους, την περιουσία τους, η πρώτη δυσάρεστη έκπληξη ήταν αυτό που είπατε. Ήταν ότι οι άνθρωποι που ήταν κατηγορούμενοι και που καταδικάστηκαν με ελαφριές ποινές από το δικαστήριο χρησιμοποιήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και αναβαθμίστηκαν και στην πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και στην αστυνομία. Ο αρχηγός της αστυνομίας να θυμίσει ότι έγινε γενικός γραμματέας και στη συνέχεια έφυγε από γενικός γραμματέας όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο του Πρέδατος.
και των παρακολουθήσεων. Επομένως, καλό είναι η Νέα Δημοκρατία να κρατάει πιο χαμηλό τόνο σε αυτά τα ζητήματα και όλοι και να λέμε την αλήθεια. Είναι μια απόφαση, κατά τη γνώμη μου, που πληγώνει και τους ανθρώπους που έχασαν συγγενείς τους, οικείους τους, φίλους τους στην περιοχή. Είναι μια, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, ένα θεσμικό πλαίσιο, όχι σε σχέση με τον ποινικό κώδικα, αλλά σε σχέση με τις συγκεκριμένες τραγωδίες που πρέπει να αναβαθμιστεί. Δεν πρέπει να έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που αφήνει, αν θέλετε, πολλά παραθυράκια κενά. Θα πρέπει ο όποιος ή οι όποιοι υπεύθυνοι να έχουν τις ευθύνες και να αποδίδεται δικαιοσύνη, άρα να είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι οι νόμοι και το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ποινικούς κώδικες σαν αυτούς που έχει θεσπίσει τώρα η Νέα Δημοκρατία, που μας από την άλλη, βεβαίως, κύριε Σπίρτζη, η στοχοποίηση και της δικαιοσύνης, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη βάλετε, απλώς για να συνοηθούμε, από την εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση, θα πω εγώ, και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα, δεν δημιουργεί και ένα ζήτημα γενικότερα θεσμικό και κοινωνικό? Θέλω να πω, μήπως κάποια στιγμή ως πολιτικός κόσμος θα πρέπει να το δείτε με διαφορετικό μάτι, το κομμάτι της λειτουργίας δικαιοσύνης στη χώρα? Συμφωνώ απόλυτα. Διότι και οι δικαστές αποφασίζουν με βάση τους νόμους που φτιάχνετε εσείς, οι πολιτικοί, θέλω να πω. Ναι, και όχι μόνο. Υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι είναι διαμάντια, όπως και σε όλη την κοινωνία. Και μηχανικοί, που είμαι εγώ μηχανικός, ακριβώς, που ναι, τιμούν και το ρόλο τους. Υπάρχουν και άλλοι όμως που είναι γκρίζες ζώνες ή μελανές ζώνες και για τον τεχνικό κόσμο, αλλά για την δικαιοσύνη. Επομένως, ναι, πρέπει προφανώς να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους θεσμούς να απαξιώνονται στην συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας με τον τρόπο που απαξιώνονται. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που θα έχουμε μια πολύ αποτελεσματικότερη δικαιοσύνη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γυρνάμε στο θεσμικό πλαίσιο του ποινικού κώδικες της εποχής του 50. Και αυτό έχουμε σήμερα, κύριε Φουσκίδη. Δεν μπορεί δηλαδή. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, είναι αλήθεια. Ναι. Είναι μια άλλη συζήτηση, ναι, που ανοίγεται τώρα. Εκεί πηγαίνουμε. Αυτό και έχει απασχολήσει και το εσωτερικό της κυβέρνησης σε κάποιες παραμέτρους. Εγώ τώρα θέλω να σας πω. Θέλω να θυμίσω κάτι. Θέλω να θυμίσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Ο πολιτικός κώδικας που θεσπίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ένα νομοθέτημα που ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του με δικά του στελέχη, δικούς του νομικούς, κάθεσε και συνέταξε. Είχε γίνει νομοπαρασκευαστική επιτροπή που μετήχαν οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, διακριτοί άνθρωποι, πολύ καλοί δικηγόροι, καθηγητές της νομικής, εκπρόσωποι από όλες τις νομικές σχολές της χώρας μας επίσης. Δεν ήταν λοιπόν ένας ποινικός κώδικας που τον εμπνεύστηκε σε κάποια σκοτεινά γραφεία κάποιος υπουργός για να προχωρήσει ένα νέο ποινικό κώδικα. Πολύ σύντομα, την προσχώρηση. Να πάμε και σε ένα πολιτικό θέμα. Την προσχώρηση Σπηλιωτόπουλου στον ΣΥΡΙΖΑ, έστω και από αυτό το πόσο του Επικοινωνιακού Συμβούλου, αφενός πως συγκρίνεται και αφετέρου, αν είναι άλλο ένα δείγμα της προσπάθειας του κ. Κασελάκη να αλλάξει το DNA της παράταξής σας, και αν τελικά δεν το πιάσει αυτό το 17 το περιβόητο, τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό για το χώρο σας με όλες τις κινήσεις που έχει κάνει και ο ίδιος, όσο μπορείτε πιο επιγραμματικά να τα να απαντήσουμε, για να αρχίσουμε και τα χρόνια πολλά. Να τα πιάσουμε λίγο ένα. Δεν νομίζω ότι αν αναλάβει κάποιος άνθρωπος από το επάγγελμά του συνεργάτες κάποιου προέδρου οποιοδήποτε κόμματος, προσχωρεί σε αυτό το κόμμα. Επομένως πρέπει να ρωτήσει τον κύριο Σπηλιωτόπουλο αν προσχωρεί στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Και νομίζω επίσης ότι ειδικά για τους επικοινωνιολόγους το επάγγελμά τους δεν σχετίζεται με το οργανισμό, με τον πολιτικό φορέα. Έχει άλλη σημειολογία το πρόσωπο του κυρίου Σπηλιωτόπουλου, το ξέρετε κι εσείς τώρα. Ναι, όσον αφορά. Δεν να πει αν είναι ο κύριος Μαύρος, ο κύριος Γεράκης ή οποιοδήποτε άλλο δημοσκόπος που τη μία μπορεί να συνεργάζεται με το ένα κόμμα, την άλλη με το άλλο. Έχετε δίκιο, αλλά μπορεί να έχει και θετική σημειολογία για όπως και να σου πω γιατί. Εξαρτάται πώς θα το διαβάσει κανείς. Προφανώς δεν αλλάζει η συγγνωμία του κόμματός μας. Αν αλλάξει η συγγνωμία του κόμματός μας, υπάγειες αρχές και αξίες
που έχει ο προοδευτικός κόσμος, προφανώς δεν θα έχουμε εμείς θέσεις σε αυτό το δρόμο. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Επομένως, ναι, ξεκάθαρος είναι. Άρα δεν αρχίζει, δεν αλλάζει ούτε η ιδεολογία μας, ούτε το πολιτικό μας στίγμα, ούτε οτιδήποτε τέτοιο. Και αυτά αλλάζουν, ξέρετε, με συνέδρια. Δεν αλλάζουν γιατί ο πρόεδρος ενός κόμματος ή κάποια στελέχη ενός κόμματος έχουν μια άλλη ρητορική ή άλλου συνεργάτε. Κύριε Σπίρτη, πρέπει να κλείσουμε πολύ σύντομα το κάτω από 17 τι θα σημαίνει. Πρέπει να κλείσουμε άμεσα σε 20 δευτερόλεπτα. Μπορεί και να σα λέω και πολύ. Η γνώμη μου, την επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν έχει να κάνει με το πάνω ή κάτω από 17 ή από 15 ή από 12, είτε για το ΣΥΡΙΖΑ είτε για άλλο κόμμα του προοδευτικού κόσμου. Το θέμα είναι αν αποτελούμε τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Η γνώμη μου είναι ότι με τα ποσοστά αυτά δεν, και με τόση μεγάλη διαφορά με την Δημοκρατία, δεν αποτελούμε εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Και γι' αυτό η πρόταση μου παραμένει σταθερή, πολιτική σύγκληση των προοδευτικών κομμάτων και ενιαία έκφραση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σαφής για ακόμα μια φορά στο κομμάτι αυτό. Καλή ανάσταση να έχετε και όλα τα καλά, κύριε Σπίρτζη. Να είστε καλά.